Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα είναι Αριστοτρίτη. 14, 14 Νοεμβρίου, σήμερα. Νοεμβρίου. Ναι. Λοιπόν, Αριστοτρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023. Παίρνω το λόγο σου ότι είναι 14 Νοεμβρίου. Το ξανακοιτάζω. Έχει δίκιο, ναι. Πάντα έχει δίκιο. Άν, έχεις δίκιο. <laughs> λοιπόν, ε, έχουμε το εξή ερώτημα. Συγκρουσιακό διαζύγιο ή κακό γάμο. Τι βλάπτει περισσότερο τα παιδιά. Καλημέρα αγαπητή Θέκλα και Αριστονίκη. Θέλω να σας πω το θέμα μου για να το, να το κουβεντιάσετε, να το κάνετε ένα βιντεάκι και να μας βοηθήσετε. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να καταλάβουμε αν μένοντας σε ένα γάμο πολύ κακό, με συνεχείς καυγάδες και φασαρίες, κάνει καλό στα παιδιά ή κακό ο πατέρα υποστηρίζει ότι υπομένει όλη αυτή την κατάσταση για τα παιδιά του. Για να έχουν και του δύο γονεί, γιατί εκείνο μεγάλωσε μόνο με τη μητέρα. Εμένα είναι μια γιαγιά, η οποία μεγάλωσε το παιδί μόνη τη, μονογονική οικογένεια. Ο γιο τη τώρα παραμένει σε ένα πολύ κακό γάμο με συνεχεί καυγάδε και φασαρίε. Και υποστηρίζει ότι υπομένει όλη αυτή την κατάσταση για τα παιδιά του, για να έχουν και του δύο γονεί γιατί εκείνο μεγάλωσε μόνο με τη μητέρα του. Είμαι γιαγιά δύο εγγονών, τα οποία θεωρώ τόσο ίδια, όσο και ο γιο μου, αλλά και η κοινωνική λειτουργό που θορυβήθηκε, ότι κακοποιούνται από τη μητέρα του. Ο γιο μου, λόγω φόβου, τον απειλεί η γυναίκα του με διάφορου τρόπου, για παράδειγμα ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά ή ότι θα τα στρέψει εναντίον του και άλλα, ενώ το λέει και εκείνο ότι πρέπει να χωρίσει, ότι δεν παλεύεται η κατάσταση, δεν παίρνει αποφάσει με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται τρει άνθρωποι, δηλαδή και ο ίδιο και τα παιδιά του. Εγώ, σαν μητέρα του, τα βλέπω, αγωνιώ για τα εγγόνια μου και προσπαθώ να τον πείσω να προχωρήσει, αλλά φοβάται. Θα ήθελα να κάνετε ένα βίντεο την Αριστοτρίτη που να αναφέρετε το αν τα παιδιά μπορούν να τραυματιστούν περισσότερο από το συγκρουσιακό διαζύγιο και τι επιπτώσει του παρά από ένα κακοποιητικό γάμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μπρος κρεμό και πίσω ρέμα. Είναι πάρα πολύ. Είναι και τα δύο κακά. Κοιτάξτε, όταν έχεις μία... Ε, ας πάρουμε, τη... δεν γνωρίζω το περιστατικό, αλλά ας το πάρουμε ότι είναι τα πράγματα όπως τα λέει. Ενώ ακούμε μόνο τη μια πλευρά, αλλά ας το θεωρήσουμε ότι είναι έτσι τα πράγματα. Αν ο πατέρα ακούει ότι η μάνα του λέει Εάν τολμήσει να με χωρίσει, θα στρέψω τα παιδιά εναντίον σου ή δεν θα σε αφήνω να βλέπει τα παιδιά, είναι ένα πραγματικό κίνδυνο. σω έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα που να έχει ναρκιστικό τύπο προσωπικότητα, με μια ναρκισσιστρία, η οποία να είναι εκδικητική, και αυτό που ζει μαζί τη τόσο καιρό ξέρει αν θα βάλει σε εφαρμογή τι απειλέ τη ή όχι. Ναι, αλλά είναι σαν να, είναι σαν να υπομένουμε έναν βασανιστήριο και να δίνουμε μέσω τη υπομονή αυτή στα χίλια εισαγωγικά το παράδειγμα στα παιδιά μα ότι όταν κάποιο μα απειλεί και όταν κάποιο μα λέει ότι θα μα κάνει κακό, εμεί υποκύπτουμε γιατί το φοβόμαστε. Εγώ νομίζω ότι το πιο βασικό να πω αυτός ο άντρας... Να κάνει ψυχοθεραπεία, να ενδυναμωθεί να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, να πάρει και τα παιδιά του ούτω ώστε και εκείνα να ενδυναμωθούν και με την ναι, επίβλεψη. αν δεν επίβληψη... υπογράψει η μάνα δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά στο ψυχολόγο. Πρέπει και οι δύο γονείς ναι, να υπογράψουν. Σίγουρα. Στην, και, α... στην, και, στην... Ελλάδα νομίζω δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να απευθυνθεί στις κρατικές υπηρεσίες και να... Τέλο πάντων να γίνει αυτό και στην Κύπρο, να μα απευθύνεσαι σε κρατικέ υπηρεσίε, είναι καλύτερα παρά να πας σε Ενώ σε ένα ζευγάρι που έχει προβλήματα και ανησυχεί ο ένα από του δύο για τα παιδιά, είναι καλύτερα να πα σε κρατικέ υπηρεσίε. Όχι, δευσίες. αν οι κρατικέ υπηρεσίε ε, καλέσουν του γονεί ε, για να πάρουν τα δουν τα παιδιά, νομίζω ότι έχουν το δικαίωμα αυτό με τη ε, συμβολή του, του Υπουργείου των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ε, να δουν τα παιδιά χωρίς ακόμα και αν δεν υπάρχει συγκατάθεση. Άρα στην περίπτωση είναι αυτή ε, που λέει η, η, η γιαγιά ότι θορυβήθηκε είναι η κοινωνική ναι. λειτουργό. θα μπορούσε να είναι η κοινωνική λειτουργό να κινήσει κάποιες διαδικασίες Μπράβο, να, να κινήσει κάποιες διαδικασίε γιατί ε, έχουν, έχουν τη δυναμική του ε, οι κρατικέ υπηρεσίε που είναι σίγουρα καλύτερα. Γι' αυτό πάντα συστήνουμε να απευθύνεται ο κόσμο στι κρατικέ υπηρεσίε, γιατί ο ιδιώτη έχει δεμένα τα χέρια του. Αυτό θα έλεγα. Ότι η νομοθεσία ε, σου λέει ότι πρέπει να έχει και από του δύο γονεί. Έγγραφη μάλιστα, συγκατάθεση. Για η να... προφορική, ε, η έγγραφη. Mm. Αλλά έχει δεμένα τα χέρια του ο διότης, γιατί ανά πάσα στιγμή που κάτι υποθεί και δεν αρέσει στον έναν εκ, τους δύο, εκ των δύο γονιών, να πει δεν, δεν δίνω τη συγκατάθεση μου να συνεχίσει Λέω. το παιδί. Ανασύρωτη. Ότι... Ανασύρω, ότι... Ανασύρω, δεν είναι μόνο δηλαδή να ξεκινήσει, είναι και να διαχειριστεί και να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Ενώ οι κρατικές υπηρεσίες έχουν, έχουν μεγαλύτερη δύναμη πάνω σε αυτό και μπορούν να το διαχειριστούν καλύτερα. Και, το, και λέμε το, είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι και λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, το θέμα είναι να υπάρχουν, να είναι εμπλουτισμένοι οι υπηρεσίες αυτές με κόσμο που να κατέχει και να έχει γνώσεις και γενικότερα να είναι αρκετός ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί όλες αυτές τις υποθέσεις που υπάρχουν <much> <Yankemi> <bless> ε, άμεσα γιατί το πρόβλημα είναι ότι περιμένει πάρα πολύ καιρό ο κόσμος για να α, 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 αρχίσει αυτή η διαδικασία και αυτόν επιφέρει πάρα πολλές δυσκολίες στα ίδια τα παιδιά ε, από εκεί και πέρα ε, σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι η μόνη και η μοναδική λύση είναι ο, ο, ο πατέρας ο οποίος φαίνεται να είναι πολύ έτσι να, να αντιδρά θα έλεγα παθητικά ε, και ενώ αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να αναζητήσει υποστήριξη, πρόσωπική υποστήριξη ε, ο ίδιος, ούτως ώστε με την καθοδήγηση του ειδικού που της επιλογής του να προβεί σε κάποιες ενέργειες, να δυναμώσει ο ίδιος, να υποστηριχθεί για να προχωρήσει. Αλλήμον, αν κάθε φορά που κάποιος μας απειλεί ότι αν δεν κάνουμε αυτό που θέλει θα μας εκδικηθεί ή θα, μα θα μας κάνει κακό ή θα μας αποξενώσει από τα παιδιά μας ή δεν ξέρω τι άλλο, να υποκύπτουμε στις απειλές του. Ε, Πού θα πάμε να μας συνεχίσουμε έτσι. ήδη ότι έχει και γυναίκες οι οποίες είναι κακοποιητικές σύζυγοι. Φυσικά και Και κακοποιητικές μανάδες, Φυσικά όχι και μόνο άνδρες. Εννοείται, δεν έχει φίλων η κακοποίηση. Ε, είναι έχει να κάνει με, την, με τον άνθρωπο, με την προσωπικότητα του και με, τα, με την ψυχοπαθολογία του. Και η ψυχοπαθολογία δεν κοιτάζει τα φύλλα, κοιτάζει άλλα πράγματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπουμε ότι τα παιδιά μας δεν θα έχουν καλή, έτσι, καλό καλών μέλλον. Ε, μένοντας ε, σε μια οικογένεια η οποία αντιδρά με βίων τρόπων έχει ψυχολογικών πόλεμων, ε, εκβιασμούς το ζευγάρι δεν είναι καλά μεταξύ του ε, και δεν υπάρχει συνοχή εγκύτητα ε, δεν υπάρχει έτσι, οικειότητα μεταξύ των μελών σεβασμός, εκτίμηση κτλ να δρούμεν άμεσα γιατί αυτά θα τα πληρώσουν αυτά τα παιδιά και θα είναι συνένοχος και ο πατέρας σε αυτό. Γιατί ο πατέρας ενώ το γνωρίζει είναι χειρότερος, ενώ το γνωρίζει κάθεται από φόβο. Η μητέρα πες ότι η ψυχοπαθολογία της δεν της επιτρέπει να αντιληφθεί η κακία της και η κακία τη κοινωνία. Μην μη, μου λε τώρα τον Ψυχοπαθητικότητα. Ψυχοπαθητικότητα. Κακία, ναι. Η ψυχοπαθητικότητα τη κοινωνία. Ένα άνθρωπο ο οποίο απειλεί ότι αν με χωρίσει, θα στρέψω τα παιδιά εναντίον σου και αν με χωρίσει, δεν θα βλέπει τα παιδιά, δεν έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Έχει κακία. Έχει ψυχοπαθητικότητα. Έχει, ψυχο... έχει ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητα. και έχει. ένα αρχιστικό στυλ προσωπικότητα. Αυτέ οι απειλέ από μόνε του είναι ικανέ για να αναδείξουν το στυλ προσωπικότητα. Και μην ξεχνάτε. Ότι έχουμε και ιστορικών υπόθεση που εκδικάζεται, πολύκρωτη υποθέσεις, οι οποία εκδικάζεται τώρα στα δικαστήρια, που η κατηγορία είναι ότι σκότωνε τα παιδιά για να μην τη ο άντρα. Δηλαδή, πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν προβληματικά πρόσωπα σε όλα τα φύλλα, σε όλε τι ηλικίε. Τώρα, η μητέρα αυτή που μου στείλει εμένα το email, η γιαγιά που μου έστειλε το email. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία που νιώθει, αντιλαμβάνομαι το πόσο α, α, θέλει να προστατεύσει και το γιον τη και τα εγγόνια τη, όμω δεν είναι αυτή το κατάλληλο πρόσωπο να το κάνει. Ο γιο τη πρέπει να πάει οπωσδήποτε ο ίδιο σε ψυχολόγο και ίσω να είναι και καλύτερα να πάει σε άνδρα ψυχολόγο, εφόσον μεγάλωσε με τη μητέρα του και εφόσον λέει στη μητέρα του δεν θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν μόνο με τη μάνα του, όπω σε μεγάλωσα εγώ μόνο με σένα. σω ένα άντρα ψυχολόγο να είναι πιο καλή περίπτωση για να τον επισκεφθεί. Δηλαδή να μην ακούει μόνο γυναίκε, να του λέει η μάνα του χώρισε, να του λέει η γυναίκα του, αν ah, με χώρισε, θα σε καταστρέψω και να πάει σε μια ψυχολόγο να του λέει χώρισε. Να πάει σε έναν άντρα, η γνώμη μου, τώρα μπορεί να έχω και λάθο, δεν ξέρω. Ε, ο ίδιος πρέπει να ενδυναμωθεί ο ίδιος πρέπει να πάρει αποφάσεις. Αυτό που έχω να του πω εγώ είναι το εξή. Και άκουμε πάρα πολύ καλά τι έχω να σου πω. Έχω συναντήσει πολλές φορές στο γραφείο μου ενήλικα παιδιά, τότε που είχα το γραφείο, το οποίο ερχόντουσαν και μου έλεγαν πάρα πολλέ φορές ότι τα προβλήματα τα ψυχολογικά που έχουν τα έχουν επειδή η μάνα τους ή ο πατέρας τους δεν είχαν τα κότσια να χωρίσουν τον άλλο γονιό που ήταν κακοποιητικός. Ή παιδιά τα οποία είχαν παράπονα ότι οι γονεί μου χώρισαν και ο ένα μου γονιό ήταν κακοποιητικό και ο άλλο αποσύρθηκε και σταμάτησε να πολεμάει για εμά. Δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα παράπονα για γονεί οι οποίοι χώρισαν και πολεμούσαν για τα παιδιά. Εντάξει. Δηλαδή, ακόμη και αν συμβεί η γονική αποξένωση, που θεωρώ ότι στην παρούσα φάση έχει αρκετά στοιχεία στα χέρια του για να το αποτρέψει, Πρέπει να πάει οπωσδήποτε να συμβουλευτεί και έναν δικηγόρο, ο οποίο να είναι καλό γνώστη του οικογενειακού δικαίου. Να πάει και σε έναν ειδικό παιδοψυχολόγο, να καταθέσει όλα αυτά που συμβαίνουν, να, να του κάνει μια αναφορά, ότι σε αυτή την περίπτωση με βάση αυτά και αυτά και αυτά και αυτά που καταθέτει ο πατέρα, υπάρχει κίνδυνο όταν θα προχωρήσει σε διαζύγιο να γίνει γονική αποξένωση ή γονική αποξένωση. Είναι το έναν το άλλο, να τα πάρει αυτά τα στοιχεία και να κάνουν κινήσει. Προληπτικέ, ίσω να προετοιμαστεί για να ζητήσει και την επιμέλεια των παιδιών, δικαστικό. Και πρέπει να κόβουν τον κακό στη ρίζα του. Ποια είναι αυτή να μην τη χαρακτηρίσω, η οποία απειλεί. Έχει πολλέ τέτοιε, οι οποίε μόνο μητέρε δεν είναι. Καθόλου μητρικέ δεν είναι. Το να λες ότι αν με χωρίσει, δεν θα αφήσω τα παιδιά να σου μιλάνε, και αν με χωρίσει, θα στρέψω τα παιδιά εναντίον σου, μιλούμε για έναν έγκλημα το οποίο. Με, με πάσα ψυχοπαθητικότητα προαναγγέλλεται κιόλα. Σκληρή και αδίσταχτη. Ξέρετε, πόσο θυμωμένη είμαι εγώ με τη γονική αποξένωση. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Πάρα πολύ θυμωμένη. Γιατί έχω βιώσει πάρα πολλά περιστατικά γονική αποξένωση. Ενώ τα έχω βιώσει ω ψυχολόγο που έχω συνεργαστεί και ερεστονίκη το ίδιο. Που έχω συνεργαστεί με γονιού αποξενωμένου, με παιδιά αποξενωμένα, τα οποία μεγαλώνοντα. Δεν ξέρουν πώ να συνδεθούν με τον εαυτό του και του άλλου ανθρώπου και ούτω καθεξή. Αποτελεί έγκλημαν η γονική αποξένωση. Έγκλημαν. Είναι εσχρό. Δηλαδή και μόνο που αυτή η γυναίκα σου λέει, Αν με χωρίσει, δεν θα σε αφήνω να βλέπει τα παιδιά, Αν με χωρίσει, θα στρέψω τα παιδιά εναντίον σου, αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη πω είναι έναν τέρα, δεν είναι άνθρωπο καλό. Και εγώ στη θέση σου θα προσπαθούσα να πω να πάρω και την πλήρη επιμέλεια από έναν τέτοιον πρόσωπο. Μάζεψε το μυαλό σου όπου το έχει. Ξέρω ότι φοβάσαι. Ξέρω ότι νιώθει δειλία. Πήγαινε σε έναν άντρα ψυχολόγο να ενδυναμωθεί. Αν θε να πα σε γυναίκα, δεν έχω πρόβλημα. Θα τα χαλάσουμε εκεί <laughs> τώρα. Θα τα χαλάσουμε στο φίλο του ψυχολόγου. Αλλά πήγαινε και σε έναν άντρα ψυχολόγο για να μην λε ότι όλο οι γυναίκε σου λένε τι να κάνει. Ή μόνο οι γυναίκε έχουν αυτή τη στάση. Η γυναίκα σου πάσχει από μισάντρισμό, είναι ξεκάθαρο. Να καταπολεμήσει και εσύ οποιοδήποτε μισογενισμό να έχει που λε τη μάνα σου δεν μεγάλωσε μόνο μαζί σου και δεν θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν μόνο με τον ένα γονιό. Τι δεν σημαίνει ότι αχωρίσετε εσύ δεν θα είσαι παρό στη ζωή των παιδιών σου. Αποφάσισε το, πάλεψε το και μπορεί να τα καταφέρει. Και επίση θα έλεγα στη γιαγιά. Ε, δεν είναι δικά σου τα παιδιά, είναι εγγόνια σου, οπότε ε, δεν μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα. Μου στείλε έναν επιστολή, είναι πάμε τι απόψει μα. Από εκεί και πέρα, δυστυχώ δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ακριβώ. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο, αλλά ξυπνήστε ρε παιδιά. Και οι άντρε να ξυπνήσουν, όχι μόνο οι γυναίκε. Και εγώ θυμώνω όταν υπάρχει αυτή η ρητορική ότι όλοι οι άντρε είναι έτσι και οι άντρε είναι κακοί και οι άντρε είναι βίαιοι. Πόσε γυναίκε έχει που είναι απέσχε. Αυτέ οι συμπεριφορέ είναι εσχρέ, εσχρέ. Και να μην ξανακούσω ότι όλε οι μητέρε είναι καλέ και... Έχει μητέρε που δεν είναι μητρικέ. Και εσύ ω πατέρα να γίνει πιο πατρικό. Και πολλού πατεράδε έχει που δεν είναι πατρική. Και το στοιχείο τη πατρικότητα είναι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η διάσωση των τέκνων. Από οποιοδήποτε κίνδυνο, έστω και αν αυτό ο κίνδυνος έρχεται από την ίδια του στη μάνα. Δεν φτάνει που παντρευτεί μια προβληματική και κάνει παιδιά μαζί, σώσε τα. Φτάνει, άτε γεια. <laughs>